Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω τον αγαπημένο μας αστρολόγο και αγαπημένο σας, είμαι σίγουρη ότι τον περιμένετε όλοι, να μας πει για τους έρωτες του καλοκαιριού αναλυτικά για όλα τα ζώδια. Καλησπέρα Γιώργο μου, τι κάνεις, ο Γιώργος ο Ματσάγκος. Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι, σε βλέπω μια χαρά. Μια χαρά, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Μια χαρά, σε βλέπουμε, σε ακούμε, έχουμε τέλειο ήχο. Εδώ τα παιδιά είναι σούπερ. Τιμάνια, μια σε χαρά, τέλεια. Ήθελα να σας πω ότι ναι, δεν θα σας κουράσω αυτή τη φορά με διάφορες πολιτικές αναλύσεις και περίεργες καταστάσεις. Θα πούμε, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο θέμα σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε για τον έρωτα. Για τον έρωτα αυτό το καλοκαίρι, το οποίο ημερολογιακά μπήκε την 1η Ιουνίου, αν και αστρονομικά αυτό ξεκινά, όπως όλοι ξέρουν, στις 21 Ιουνίου με την είσοδο του ίδιου στο ζώδιο του καρκίνου. Το φετινό καλοκαίρι, λοιπόν, όπως και τα προηγούμενα, ωστόσο, διαφέρουν αφού τόσο τα γεγονότα με πιο σημαντική την οικονομική κρίση, όσο και οι αστρολογικές όψεις το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχοσύνθεσή μας. Με την κυρίως λοιπόν είσοδο του καλοκαιριού, η ερωτική ζωή όλων θα υποστεί εξωσημείωτες αλλαγές. Η σεξουαλικότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών διαφοροποιείται λόγω των σπάνιων συναντήσεων που θα έχουν μεταξύ τους οι πλανήτες. Το ερωτικό καλοκαίρι λοιπόν έρχεται με καυτές άγριες ερωτικές διαθέσεις για να μας μπλέξει σε νέες περιπέτειες, να μας τρελάνει με τα ερωτικά βέλη και να μας παρασύρει στη θύελλα του πάθους. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα ξεφύγει από την ερωτική αστροθύελλα, παντρεμένη ή αδέσμευτη, πιστή και λιγότερο πιστή. Ναι. Νέοι ή ηλικιωμένοι, όλοι μας αναμένεται να επηρεαστούμε από τους πλανητικούς σχηματισμούς που δημιουργούνται στον ουρανό. Πρόκειται για όψεις που δημιουργούν μεταξύ τους οι πλανήτες που παραδοσιακά συνδέονται με την αφύπνιση της ερωτικής επιθυμίας αλλά και των σεξουαλικών φαντασιώσεων. Και ποιοι είναι αυτοί οι 6 πλανήτες του καλοκαιριού? Πρώτοι και καλύτεροι, ο Άρης και ο Πλούτονας. Ο Άρης είναι ο πλανήτης της λίμπιντο και της σεξουαλικής ζωής, ενώ ο Πλούτονας εκπροσωπεί παραδοσιακά τις φαντασιώσεις και τη σεξουαλικότητα στην πιο αρχαϊκή και αισθηκτόδη μορφή της. Τα δύο αυτά άστρα του σεξ θα βρίσκονται σε διέγερση σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αστρικές όψεις αρκετά σπάνιες που θα γίνουν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ερωτική ζωή μας. Ο καθένας από τους δύο πλανήτες θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά του άλλου. Επίσης, ο απρόβλεπτος ουρανός θα δεκαπλασιάσει τη δύναμη του Άρη, που με τη σειρά του θα σκορπίσει έρωτες και πάθη με ασυνήθιστη ένταση και θα κεντρήσει τον Πλούτονα, που θα εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις φαντασιώσεις μας και θα διαφοροποιήσει την ερωτική μας συμπεριφορά. Πρόκειται για μια σπάνια πλανητική συγκυρία που θα φέρει έντονα πάθη και ξαφνικούς έρωτες για τα περισσότερα ζώδια. Αν δεν έχεις τώρα αντίληση και εσύ, Μαρίνα, πάμε να δούμε ένα-ένα πώς θα επηρεαστούν τα 12 ζώδια από αυτές τις περίεργες, όμως ωραίες, πλανητικές συγκυρίες. Και ξεκινάμε με τους κρυούς. Κρύοι, η μεγάλη ενέργειά σας, ο παθιασμένος χαρακτήρας σας και γενικά η εγωιστική σας φύση κατά κάποιο τρόπο, ο τρόπος που προσεγγίζετε τη ζωή, θα αλλάξουν. Φέτος το καλοκαίρι θα επανεκτιμήσετε τις καταστάσεις και θα ζυγίσετε την αγάπη που δίνετε με αυτήν που λαμβάνετε. Θα βρείτε την ισορροπία μεταξύ της υπέρμετρης σεξουαλικότητάς σας, της ανάγκης σας για συντροφικότητα και την αρμονία στη ζωή σας. Ο κρυός έχει κυβερνήτη τον Άρη, πλανήτη της επιθετικότητας και της ενεργητικότητας. Ο κρυός επίσης κατατάσσεται στα αρσενικά ζώδια. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που είναι γεννημένες στο ζώδιο του κρυού είναι εξαιρετικά δυναμικές. Πίσω όμως από αυτόν τον δυναμισμό υπάρχει μια ευαίσθητη ψυχή που μυστικά επιθυμεί να πάψει να είναι ο αρχηγός σε μια σχέση, αλλά να βρει κάποιον που να την προσέχει. Αυτό πολύ πιθανό να συμβεί φέτος, αφού οι γυναίκες κρυοί θα επιζητήσετε τόσο τη συναισθηματική όσο και τη σεξουαλική ισορροπία. Οι άνδρες κρυοί θα τύχουν μεγάλες εύνοιες των άστρων, καθώς η γοητεία τους θα είναι εκρηκτική και θα τραβούν τις γυναίκες σαν μαγνήτες. Η σεξουαλικότητά σας λοιπόν κρυοί θα φτάσει στο αποκορύφωμά της στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Αφροδίτη μέσα από το Λέοντα από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 22 Ιουλίου εναρμονίζεται με το γενέθλιο ήλιο σας, φέρνει τύχη στον έρωτα και σας προστατεύει από κάποιες διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 28 Αυγούστου με τον Άρη σε μια δυσαρμονική θέση στο ζώδιο του καρκίνου.
Οι σχέσεις που θα δημιουργηθούν φέτος το καλοκαίρι κρύοι θα βασίζονται σε μεγάλο πάθος που θα συνδυάζεται ωστόσο με αρμονία και σταθερότητα στη δέσμευση. Μάλιστα, με τον Δία στον καρκίνο από τις 26 Ιουνίου και για ένα χρόνο, πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε μια συγκατοίκηση με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ενώ εσείς τέλος που ανήκετε στους ελεύθερους σκοπευτές, το στυλ χτυπάω και φεύγω, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες με τη λάμψη αλλά και την γοητεία που θα διαθέτετε. Ταύρος. Είστε ο πιο ειδικός από όλα τα ζώδια στον αισθησιασμό και στον ρομαντισμό. Παρόλο που εκτιμάτε ιδιαίτερα την ασφάλεια σε ένα δεσμό, σταδιακά θα διαπιστώσετε ότι το πάθος είναι ένα ανεκτίμητο συστατικό σε μία σχέση. Το καλοκαίρι φέτος θα αποκτήσετε ένα διαφορετικό είδος αυτοπεποίθησης και αυτό θα σας κάνει να αφήσετε το σύντροφό σας ελεύθερο από το χρυσό κλουβί όπου τον έχετε φυλακισμένο. Ο Ταύρος ανήκει στα θηλυκά ζώδια και αυτό σας χαρίζει μεγάλα αποθέματα γοητείας αλλά και σεξουαλικότητας. Είστε πεισματάριδες και άπλιστοι λίγο, αλλά αυτό τώρα θα μεταλλαχθεί και θα γίνετε πιο ευέλικτοι αλλά και γενναιόδοροι. Ο νέος σας εαυτός θα είναι πολύ πιο δυνατός. Αναγνωρίζετε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σας στον έρωτα και θα κάνετε τις ανάλογες κινήσεις για να τις ικανοποιήσετε. Συνειδητοποιείτε καλύτερα τα δικαιώματά σας και αυτό σίγουρα είναι το κλειδί για μια υγιή σχέση. Οι άνδρες Ταύροι είναι δυνατοί αλλά και απέραντοι συναισθηματικοί, καθώς ανήκουν σε ένα θηλυκό ζώδιο. Αυτό τους χαρίζει τέτοια κατανόηση σχετικά με τη γυναικεία φύση, που καταντά σχεδόν άδικη σε σχέση με τα άλλα ζώδια που δεν διαθέτουν αυτό το προσόν. Είστε λοιπόν από τους ευνοημένους του καλοκαιριού και όχι μόνο τα Ταύροι. Η ερωτική ζωή σας θα είναι αρκετά φλογερή, ενώ οι νέες γνωριμίες που θα κάνετε μέσα στους επόμενους μήνες θα σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές πάθους. Τα ταξίδια στη θάλασσα θα αποδειχθούν εξαιρετικά ευχάριστα και θα σας προσφέρουν μεγάλες ερωτικές συγκινήσεις και απολαύσεις. Όσοι από εσάς είστε δεσμευμένοι, μάλλον θα αποφασίσετε να επισημοποιήσετε τη σχέση σας. Η πρόταση σίγουρα θα γίνει μέσα σε μια ονειρεμένη ατμόσφαιρα. Τέλος, η καλύτερη περίοδος για εσάς είναι από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου με τη δική σας Αφροδίτη στο φιλικό ζώδιο της Παρθένου. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, η γοητεία σας και η δημιουργική σας φαντασία αποτελούν στοιχεία του μύθου σας. Πάντως, είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια πιο τρυφερή πλευρά της προσωπικότητάς σας. Αυτό θα σας κάνει ακόμα πιο ελκυστικούς και ακαταμάχητους στο αντίθετο φύλο και θα σας χαρίσει ακόμα βαθύτερη συναισθηματική ικανοποίηση. Οι δίδυμοι καθορίζονται ως ένα αρσενικό ζώδιο. Το γεγονός αυτό χαρίζει στις γυναίκες του ζωδίου μια ισχυρή αποφασιστικότητα και τις κάνει ακαταμάχητες στο αντίθετο φύλο. Όμως πολλές φορές αυτό ευθύνεται και για τις δικές σας συναισθηματικές ανασφάλειες. Αυτή η εποχή θα φέρει νέα δεδομένα στην ερωτική σας ζωή. Θα δώσετε λιγότερο χρόνο σε κοσμικές εκδηλώσεις και νυχτοπερπατήματα και θα επιτρέψετε στον εαυτό σας να δεθεί σε μια σχέση τόσο ερωτικά όσο και συναισθηματικά. Η ερωτική σας συμπεριφορά αλλάζει καθώς και εσείς που είστε συνήθως έτσι κάπως περίεδοι, δημιουργείται ένα καινούριο ερωτικό σκηνικό. Οι άνδρες δίδυμοι, λόγω της αρσενικότητας του ζωδίου, διαθέτουν υπέροχη αρενοπότητα και αυτό τους κάνει επικίνδυνα γοητευτικούς αλλά και αισθησιακούς. Οι γυναίκες δίδυμοι αποπλανούν κυριολεκτικά τις αισθήσεις, αλλά βαριούνται εύκολα όταν μια σχέση παραμένει στάσιμη. Φέτος το καλοκαίρι, η δίδυμη σας βρίσκει σε μια από τις καλύτερες στιγμές σας, καθώς το ξεκίνημά του, ο Ήλιος, ο Άρης και ο Δίας θα βρίσκονται στο δικό σας το ζώδιο. Θα υπάρχει ένας διάχυτος ερωτισμός στις καθημερινές συναλλαγές σας, στον χώρο της δουλειάς σας, στις φιλικές σας συναναστροφές, ακόμα και στον δρόμο που κινείστε. Αν μάλιστα αποφασίσετε να ταξιδέψετε είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντήσετε έναν άνθρωπο που θα καταφέρει να σας ξελογιάσει. Πολλοί από εσάς θα δημιουργήσετε μια σχέση γεμάτη με πάθος και ένταση, ενώ και οι προοπτικές για διάρκεια είναι αρκετές. Αν μάλιστα υποβόσκει ένα κρυφό πάθος στον χώρο της δουλειάς σας, αυτό πιστεύω ότι θα βγει στην επιφάνεια και θα διαπιστώσετε ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή για να ενδώσετε. Και πάμε στους καρκίνους που θεωρούνται και από τα πιο τυχερά ζώδια, θα το αναλύσουμε το γιατί. Καρκίνοι, το σεξ χωρίς αγάπη αποτελεί για εσάς ταμπού και αισθάνεστε πραγματικά αμήχανα όταν πρόκειται να πειραματιστείτε στον έρωτα. Τώρα πάντως προετοιμαστείτε για τις αλλαγές, καθώς οι νέες εμπειρίες θα σας κάνουν να ταξιδέψετε σε μια σεξουαλική οδύσσια.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα βρείτε κάποιον νέο εραστή ή και πολλούς. Πάντως, καθώς η αφοσίωση για εσάς παραμένει η λέξη κλειδί, το πιο πιθανό είναι να εξερευνήσετε τον ερωτισμό σας με τον μόνιμο σύντροφό σας. Ο κυβερνήτης της πλανήτης σας είναι η Σελήνη. Ο καρκίνος καθορίζεται ως θηλυκό ζώδιο. Αυτό σας κάνει περισσότερο γοητευτικούς και σας χαρίζει τόσο έντονους ρυθμούς πάθους, όσο και την υπέροχη βραδύτητα που μπορεί να ανάψει φωτιά στη σχέση σας. Με την υπομονή σας και την κατανόηση που δείχνετε, μπορείτε να καταφέρετε να χαλαρώσετε και τον πιο νευρικό εραστή. Η ερωτική σας διάθεση απογειώνεται και επιθυμείτε τον έρωτα ώρες ώρες της ημέρας. Παραμένετε ρομαντικοί στην καρδιά, αλλά η έκπληξη είναι ότι θα αρκείτε μνηστήρες όπως η πιστή πριν Λόπη. Εκείνο που πραγματικά δεν θα ανοιχτείτε είναι να σας θεωρήσουν δεδομένο σε μια σχέση. Οι άνδρες καρκίνοι μάλιστα διαθέτουν ένα άδικο πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να διαβάζουν τις γυναίκες τόσο καλά όσο κανείς. Είστε κι εσείς λοιπόν από τους πολύ ευνοημένους του καλοκαιριού. Η πιο σημαντική πλανητική διέλευση είναι αυτή του επεκτατικού Δία, ο οποίος θα επισκεφτεί το ζώδιό σας στις 26 Ιουνίου και για τους επόμενους 13 μήνες θα φέρει τύχη σε όλες τις υποθέσεις σας, φυσικά και στις ερωτικές προσδοκίες σας. Παράλληλα, η Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο μέχρι τις 27 Ιουνίου και ο Άρης στον καρκίνο από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 28 Αυγούστου καθιστούν όλο το καλοκαίρι άκρο σεξουαλικό. Επιτέλους, πιστεύω ότι θα νιώθετε να απελευθερώνετε όχι μόνο τη σεξουαλικότητά σας, αλλά ολόκληρη την ύπαρξή σας. Θα ευχηθείτε στον έρωτα και το σεξ και θα ζήσετε ένα μεγάλο πάθος. Το μέλλον προδιαγράφεται ευίωνο, καθώς όλες οι σχέσεις που θα δημιουργηθούν αυτό το διάστημα εγγυώνται και σταθερότητα αλλά και διάρκεια. Λέοντες, ατρόμητη φύση, μια ακόρεστη όρεξη για σωματική ευχαρίστηση, αλλά και μια αίσθηση δράματος, είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι σας χαρακτηρίζουν. Ένα τυπικό ζώδιο της φωτιάς. Τώρα πάντως γίνεστε περισσότερο γήινοι, ευσυνείδητοι και αφοσιωμένοι. Ίσως αυτό σας φαντάζει βαρετό, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπόσχεται έναν έρωτα τόσο δυνατό όσο ποτέ. Το ηλιακό φως είναι εκείνο που δίνει ζωή στον κόσμο. Κυβερνήτης πλανήτης σας είναι ο ήλιος. Για τον λόγο αυτό ο Λέων χαρακτηρίζεται ως αρσενικό ζώδιο. Αυτό χαρακτηρίζει ένας εκπληκτική ζωτικότητα και σεξουαλική θέρμη. Παρόλα αυτά όμως, ένας φόβος από το παρελθόν σας κρατά επιφυλακτικές, καθώς νιώθετε ότι έχετε δώσει πιο πολλά από όσα έχετε πάρει. Τώρα θα διαθέτετε περισσότερα από θέματα υπομονής και η ανασφάλεια πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πια στο λεξικό σας. Αποτέλεσμα, μια εκπληκτική αυτοπεποίθηση που θα σας κάνει τόσο ακαταμάχητες που θα φέρει το αντικείμενο του πόθου σας στα πόδια σας. Οι άνδρες λέοντες τώρα μπορούν να γίνουν τυρανικοί ή ακόμα και επιδεικτικοί. Τι θα αλλάξει? Μα όλα. Θα γίνετε οι υπέροχοι άνδρες που κάθε γυναίκα θα ήθελε να έχει στο δικό της πλευρό. Οι έρωτάς σας, λέοντας, πέρασαν και θα περάσουν από πολλά κύματα το καλοκαίρι λόγω της παρουσίας του Κρόνου σε δυσαρμονία με το ζώδιό σας. Παρόλο που υπάρχει ή θα υπάρξει κάποια σχέση, θα αντιμετωπίσετε προβλήματα που μπορεί να αφορούν στις διαφωνίες από το οικογενειακό περιβάλλον σας. Μην αφήσετε το πάθος να σας τυφλώσει, γιατί οι αντιθέσεις δεν είναι εμφανείς, απλά εσείς δεν θα θέλετε να τις παραδεχτείτε. Αυτό όμως θα μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην εξέλιξη της ίδιας της σχέσης. Η Αφροδίτη που θα επισκεφθεί το ζώδιό σας, το διάστημα, σημειώστε, από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 22 Ιουλίου θα φέρει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Ωστόσο, προσπαθήστε να τυθασεύσετε τον ερωτισμό σας από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όταν ο Άρης θα περνά από το δικό σας το ζώδιο. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, πολλές φορές μεροληπτείτε στα γεγονότα και η κρίση σας δεν είναι η καλύτερη, αφού απορρίπτετε αξιόλογες προσφορές από ιδανικούς συντρόφους μόνο και μόνο γιατί δεν τους θεωρείτε τέλειους. Όμως τα ελαττώματά μας είναι εκείνα που μας κάνουν πιο ανθρώπινους. Τώρα είστε περισσότερο πρόθυμοι να αγκαλιάσετε αυτά τα λάθη, καθώς θα αφήνετε τον εαυτό σας να γίνει περισσότερο ανθρώπινος, όπως δεν είχε υπάρξει ποτέ. Με κυβερνήτη πλανήτη τον Ερμή, το ζώδιο της Παρθένου χαρακτηρίζεται ως θηλυκό ζώδιο. Αυτό καθιστά τις γυναίκες του ζωδίου απίστευτα βοητευτικές, καθώς είστε τόσο νοσοκόμες του έρωτα, όσο και ψυχροί εκτελεστές. Ανήκετε σε εκείνα τα άτομα που δεν βιάζονται να γνωρίσουν τον έρωτα, μάλλον προτιμούν τους παλιούς παραδοσιακούς τρόπους όσον αφορά στις σχέσεις. Οι άνδρες Παρθένοι γνωρίζετε με εκπληκτική ακρίβεια τι χρειάζεται μια γυναίκα. Είστε εκπληκτισμένοι και γενοκατακτητές.
Επίσης, οι Άγγλοι Παρθένοι, όταν παραδίδεστε στα βέλη του μικρού θεού του έρωτα, τότε το κάνετε με αξιοθαύμαστες επιδόσεις. Αυτό το καλοκαίρι, εσάς τους Παρθένους, σας κάνει πιο οξυδερκείς, περισσότερο ανοιχτούς και σας χαρίζει την προδιάθεση να ρισκάρετε στα ερωτικά ζητήματα. Θα εκπλαγείτε, αλλά είναι πιθανό να είστε εσείς εκείνοι που θα κάνετε την πρώτη κίνηση. Το σημαντικότερο γεγονός του καλοκαιριού στην ερωτική σας ζωή θα είναι οι αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις που μπορούν να αφορούν εσάς ή να σχετίζονται με τον σύντροφό σας. Αν υπάρχει μια σχέση παράνομη ή ένας δεσμός που για κάποιο λόγο θα πρέπει να κρατηθεί κρυφός, μπορεί από κάποιο τυχαίο γεγονός να δημιουργηθεί σκάνδαλο καθώς θα αποκαλυφθεί. Γενικά να θυμάστε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσετε οτιδήποτε μυστικό. Η περίοδος τώρα εκείνη που φαίνεται καλύτερα στην ερωτική σας ζωή είναι από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου, όταν η Αφροδίτη θα κάνει το πέρασμά της στο δικό σας ζώδιο, στον αστερισμό της Παρθένου. Και πάμε στους ζυγούς. Παρόλο που ο κυβερνήτης είναι η Αφροδίτη, ο ζυγός χαρακτηρίζεται ως αρσενικό ζώδιο. Αυτό κάνει τις γυναίκες του ζωδίου να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η ανδρική καρδιά. Δείχνετε εκπληκτική αυτοπεποίθηση και είστε εγωιτευτικά άτομα, αλλά χρειάζεστε να σας χρειάζονται και οι άλλοι. Μπορεί εύκολα να αποθαρρυνθείτε αν ο σύντροφός σας δεν αποδείξει έμπρακτα την απεριόριστη αφοσίωσή του στο πρόσωπό σας. Η επιπολαιότητά σας στα ερωτικά ζητήματα τώρα μεταβάλλεται σε ένα παθιασμένο κίνητρο για μια υγιή αντιμετώπιση. Οι άνδρες ζυγοί διαθέτουν διπλή δόση αρενοπότητας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να έχουν σαν χόμπι συλλογή από θαυμάστριες. Παρόλο που αυτό ακούγεται αρκετά κολακευτικό, στην πραγματικότητα δεν αποτελεί και τον κανόνα. Η αλλαγή τώρα στη δική σας ζωή αυτό το καλοκαίρι θα έρθει σαν μια συναρπαστική πρόκληση. Έπειτα από μια μεγάλη χρονική περίοδο όπου αποφεύγατε τα μεγάλα πάθη λόγω χρόνου, είστε έτοιμοι να βυθιστείτε σε αισθηματικές ερωτικές απολαύσεις. Οι φίλοι σας θα προσπαθούν να ανακαλύψουν τι είναι εκείνο που σας κάνει να λάμπετε και να είστε δύο φορές πιο ελκυστικοί από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Αυτό ακριβώς είναι και το δώρο του καλοκαιριού σε εσάς. Οι πλανητικές διελεύσεις θα σας οθήσουν να δείτε με άλλο μάτι τη σχέση σας. Κάθε αυθορμητισμός και κάθε επιπολαιότητα θα περιοριστεί και θα παλέψετε για να κρατήσετε μια σχέση που σας ενδιαφέρει πραγματικά. Η ζήλια, το πάθος και το αίσθημα της ιδιοκτησίας θα σας ακολουθούν συνεχώς. Εάν τύχει να γνωρίσετε κάποιο άτομο μέσα στους επόμενους μήνες, το μόνο που θα σας απασχολεί θα είναι πώς θα το κατακτήσετε και θα το κάνετε δικό σας. Τώρα, η δική σας Αφροδίτη, στο δικό σας ζώδιο, από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, ευνοεί όσο δεν φαντάζεστε τις ερωτικές προσδοκίες σας. Σκορπιή. Κυβερνήτης πλανήτη σας είναι ο μυστηριώδης Πλούτωνας που σας χαρίζει απεριόριστο μαγνητισμό. Ο Σκορπιός χαρακτηρίζεται ως θηλυκό ζώδιο. Για τον λόγο αυτό, η γυναίκα Σκορπιός έχει διπλή δόση θηλυκότητας που μπορεί να την κάνει εκρηκτικά σεξουαλική. Η ακράτητη διάθεση να ερωτοτροπείτε θα δώσει τη θέση της σε μια αγάπη που αναπνέει διαφορετικά. Φυσικά, οι σχέσεις μικρής διάρκειας μπορούν να θεωρούνται διασκεδαστικές, αλλά δεν προσφέρουν την ολοκλήρωση που χρειάζεστε με τον χρόνο στο δικό σας ζώδιο. Οι αλλαγές που θα βιώσετε το καλοκαίρι για εσάς θα φέρουν θαύματα στην προσωπικότητά σας, αλλά και στα ερωτικά σας ζητήματα. Θα παραμείνετε δυνατοί, αλλά με μια ευγενική γοητεία που θα σας κάνει να ακτινοβολείτε σοφία και αυτό θα βοηθήσει πολύ στη σχέση σας. Οι άντρες Σκορπιοί διαθέτουν έντονη σεξουαλική διάθεση, καθώς ο έρωτας και το σεξ αποτελούν βασικές προτεραιότητες στη ζωή τους. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν θα ξυπνήσει πολύ έντονα και το παρελθόν μέσα σας. Ή πιθανότατα μια νοσταλγία για μια παλιά αγάπη. Μπορεί να σας κάνει να μελαγχολείτε από καιρού εις καιρών. Μετακινήσεις και ταξίδια θα σας προσφέρουν νέες γνωριμίες, χαρές αλλά και ικανοποίησεις. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποια σχέση που το πρόβλημά της μπορεί να είναι και η απόσταση χιλιομετρική, είναι πιθανόν ακόμα και να σας αρέσει. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να πρόκειται για έναν παράνομο ή ένα κρυφό δεσμό που ξαναμπαίνει δυναμικά στη ζωή σας. Μια τέλεια περίοδο για το προσωπικό σεξ απειλή σας και για την ερωτική ζωή σας ξεκινάμε το πέρασμα του Δία στον καρκίνο από τις 26 Ιουνίου, ενώ και ο Άρης στον καρκίνο από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 28 Αυγούστου καθιστούν εκείνη την περίοδο πολύ τυχεροί για τα ερωτικά σας, τα οποία όμως, σημειώστε, απογειώνονται με την Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο από τις 11 Σεπτεμβρίου. Θα μου πείτε λίγο αργά για καλοκαίρι, αλλά τα μπάνια του καλοκαιριού του Σεπτεμβρίου λένε ότι είναι τα καλύτερα. Και πάμε να δούμε τα ερωτικά των τοξωτών. Τοξότες. Με κυβερνήτη πλανήτη το Δία, τοξότης χαρακτηρίζεται ως αρσενικό ζώδιο. Αυτό είναι καλό για τις γυναίκες τοξότες, καθώς τις βοηθά να καταλαβαίνουν τους άνδρες και τους δίνει ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Το στυλ σας στον έρωτα είναι να διασκεδάζετε όσο μπορείτε με τον σύντροφό σας, αλλά η υπερβολική σας ενεργητικότητα μπορεί να βλάψει τον ρομαντισμό.
Αυτό που θα συμβεί μέσα σε αυτό το καλοκαίρι θα είναι βάλσαμο για την ψυχή σας, καθώς θα μάθετε να εμπιστεύεστε το τέρι σας και τον εαυτό σας. Θα διαπιστώσετε ότι το να δείχνετε τα συναισθήματά σας σε κάποιον είναι δύναμη και δεν είναι αδυναμία. Οι άνδρες τοξότες διαθέτουν διπλή δόση ανανεωτικότητας. Αυτό ακούγεται καλό, αλλά μπορεί να τους κάνει τυχοδιώκτες και λίγο αδιάκριτους. Φέτος το καλοκαίρι, ίσως να το κρύβετε και από τον ίδιο σας το εαυτό, η αλήθεια είναι όμως ότι φοβάστε τις δεσμεύσεις. Για τον λόγο αυτό, οι υποσχέσεις που δίνετε είναι μετρημένες. Στη διάρκεια του καλοκαιριού θα διαπιστώσετε ότι η δέσμευση δεν είναι κλουβί, αλλά ένας παράδεισος για την καρδιά σας. Η τάση που θα έχετε για καταχρήσεις στην ερωτική ζωή σας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Προσέξτε λοιπόν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα τις απιστίες που ίσως δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στο μόνιμο δεσμό σας, αλλά και τις νέες γνωριμίες που αλλιώς παρουσιάζονται και αλλιώς βγαίνουν στην πορεία. Η νέα σας ικανότητα να εργάζεστε για τις σχέσεις σας θα προσθέσει, πιστεύω, μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή σας. Ο σεξουαλικός Άρης θα βρίσκεται σε αρμονία με το ζώδιό σας από τις 28 Αυγούστου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό θα γίνει γιατί να βγουν στο προσκήνιο όλες οι ερωτικές τάσεις σας. Θα πάρετε λοιπόν την πρωτοβουλία να χειριστείτε την αισθηματική σας ζωή όπως ακριβώς εσείς θέλετε. Εγώκερη. Ο εγώκερος χαρακτηρίζεται ως θηλυκό ζώδιο. Οι γυναίκες του ζωδίου είναι υπερβολικά δυναμικές. Είστε σαν ένα παγόβουνο, όχι γιατί είστε κρύες οι εγωκερίνες, παρόλο που θα μπορούσε και να γίνετε, αλλά γιατί η πρόσκληση στον έρωτα είναι να ανακαλύψετε τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Αυτό αλλάζει τώρα, καθώς η ρομαντική σας διάθεση ανεβαίνει και θέλει χώρο να εκφραστεί. Αυτή η αλλαγή θα διευρύνει ακόμα περισσότερο τη σεξουαλικότητά σας. Οι άντρες εγώκεροι διαθέτουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς καταλαβαίνουν πώς θα κάνουν μια γυναίκα να αισθάνεται σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Πάντως, αυτό ισχύει και για άντρες αλλά και για γυναίκες εγώκερους, η καινοτομία σας στον χώρο της κρεβατοκάμαρας μπορεί να σας σοκάρουν και εσάς τους ίδιους. Από ευκαιρίες, φέτος το καλοκαίρι, άλλο τίποτα. Από παντού θα ξεφυτρώνουν άτομα που θα έχουν ερωτικές διαθέσεις για εσάς. Μπορείτε να αφήσετε τον εαυτό σας να υποκύψει στο πάθος που θα νιώσετε, παρόλο που σε γενικές γραμμές προβλέπονται και πολλές ανακατατάξεις στα ερωτικά σας. Ό,τι ζήσετε όμως τώρα θα έχει μια ιδιαίτερη γοητεία και ένα έντονο ερωτισμό. Το πιο γόνιμο διάστημα για την ερωτική ζωή σας είναι από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου, όταν η Αφροδίτη θα εναρμονιστεί με το δικό σας ζώδιο, όταν θα περνά από το φιλικό ζώδιο της Παρθένου. Μάλιστα, από τις 26 Ιουνίου και τις επόμενους 13 μήνες με τον Δία στον τομέα του γάμου, πολλοί από εσάς μάλλον θα χορέψετε το χώρο του Ισαΐα. Υδροχόη. Με κυβερνήτη τον ουρανό, ο υδροχός χαρακτηρίζεται ως αρσενικό ζώδιο. Αυτό χαρίζει στη γυναίκα υδροχό μια ψυχρή αλλά εκπληκτική σεξουαλικότητα. Ο αληθινός σας εαυτός διαθέτει ισχυρές δόσεις φαντασίας και είστε γεμάτες από ερωτικές εκπλήξεις. Έτσι, ούτε εσείς ούτε το τέρι σας βαριέστε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να παραμείνετε ερωτικές και παρόλα αυτά ελεύθερες. Ένας συνδυασμός σεξ, έρωτας και ασφάλειας. Οι άνδρες υδροχόοι διαθέτουν ισχυρή δόση αρενοπότητας. Αυτό μπορεί να ελκύει τις γυναίκες, αλλά μπορεί να τους κάνει να κινηθούν πολύ γρήγορα και στην επόμενη περιπέτεια. Αυτό το καλοκαίρι, ο φιλικός τομέας είναι ο χώρος μέσα από τον οποίο μπορείτε να περιμένετε μεγάλες εκπλήξεις εσείς οι υδροχόοι, αναφορικά με την αισθηματική και την ερωτική ζωή σας. Αν διατηρείτε φιλικές επαφές με μια πρώην ερωτική σας σχέση, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Διαφυλάξτε τις σχέσεις που σημαίνουν πολλά για την εξέλιξή σας και προστατέψτε τις από κάποια κουτσομπολιά και ίσως κάποια λόγια τα οποία λέγονται πίσω από την πλάτη σας. Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν συμφέροντα από εσάς και που θα προσπαθήσουν να σας ξεπατήσουν ποικίλο τρόπο. Μέχρι τις 13 Ιουλίου, ο Άρης μέσα από τους διδύμους θα δημιουργηθεί ένα. Θα κάνει το γενέθλιο ήλιο σας, ανεβάζοντας τη σεξουαλικότητά σας στα ουράνια. Και τελειώνουμε με τους ιχθύες. Οι ιχθύες χαρακτηρίζονται ως ένα θηλυκό ζώδιο. Αυτό χαρίζει στις γυναίκες του ζωδίου μεγαλύτερη θηλυκότητα. Έτσι, παρόλο που είναι εύκολο για εσάς να ελκύετε θαυμαστές, κλείνετε τα αυτιά σας στα λάθη και χάνετε πολύ χρόνο σε άτομα που δεν αξίζουν. Φυσικά, όλα αυτά ανήκουν στον παλιό σας εαυτό, καθώς τώρα είστε πιο εξωτερικείς και αποφασισμένες να μην επαναλάβετε τα παλιά σας λάθη. Είστε πιο έξυπνες και εκτιμάτε την αξία της αγάπης σας. Η κοινωνικότητά σας απογειώνεται και η ζωή σας φαίνεται τόσο υπέροχη. Οι άνδρες ηχθείες διαθέτουν το χάρισμα να γνωρίζουν τους τρόπους
που μπορούν να ανάψουν τον ερωτισμό μιας γυναίκας. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν, εσείς οι ηλθείες, θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσετε τη σχέση σας. Μια επαναστατική διάθεση είναι πιθανό να σας οθήσει να απαλλαγείτε από οποιαδήποτε καταπίεση ή από οποιαδήποτε σχέση. Νομίζετε ότι έχει φθαρεί, ότι έχει τελειώσει. Έτσι θα απελευθερώσετε απροκάλεπτα, πιστεύω, τη σεξουαλική διάθεσή σας. Θα φροντίσετε να διασκεδάσετε και να γλεντήσετε χωρίς καμία ενοχή. Το θέμα είναι όσες σχέσεις και να δημιουργήσετε, καμία δεν θα σας παρέχει συναισθηματική κάλυψη από τη στιγμή που δεν θα είστε σίγουροι για τον εαυτό σας. Και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Θα γίνει με την είσοδο του Δία στον καρκίνο από τις 26 Ιουνίου και τη δημιουργία ενός μεγάλου τριγώνου ανάμεσα στον Κορώνα από το Σκορπιό και το δικό σας τον πλανήτη, τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας. Και μάλλον, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο Ιούλιος για σας είναι ο μήνας του μεγάλου, του σφοδρού, το τελείο του έρωτα. Και εύχομαι να μην είναι μόνο για σας, για όλα τα ζώδια. Φέτος το καλοκαίρι ο ερωτισμός, τα συναισθήματα και οι σεξουαλικές επιθυμίες όλων αναμένεται να εκφραστούν με νέους τρόπους. Συντονιστείτε λοιπόν με την κοσμική ενέργεια, καθώς και με την αγάπη μέσα σας. Ας δούμε όλοι τις συμβολές των άστρων που θα μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε τις κρυφές μας επιθυμίες και να ανακαλύψουμε τα κρυφά μας πάθη και πώς αυτά θα τα εκφράσουμε με τα νέα δεδομένα της εποχής μας. Εγώ να σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους. Ερωτικό, καλό σεξουαλικό. Καλοκαίρι, ερωτικό καλοκαίρι. Να έχουμε πολύ ωραία, μας τα είπες. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβήκαμε εδώ όλοι, ψυχολογικά. Ήρθαμε πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ μαζί την επόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε. Πολλά. Λοιπόν, μια χαρά μας τα είπε ο Γιώργος ο Ματσάγκος. Καμία μα καμία ανησυχία να μην έχετε. Όλοι θα βρείτε το τέρι σας, θα ξαναγαπήσετε, θα αγαπήσετε το διπλανό σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, τα πάντα όλα. Μια χαρά, σούπερ ερωτικό καλοκαίρι. Από μένα, πολλά φιλάκια για σήμερα. Ήδη φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ερωτευτείτε. Φιλάκια πολλά.